Η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων με την αυτονόητη διευκρίνηση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Θα ήθελα ακόμα να πω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η προπαγάνδα που γίνεται γύρω από αυτό το ανύπαρκτο θέμα στο εξωτερικό είναι επικίνδυνη. Δεν τυχαίο μάλιστα ότι αυτή η επιθετικο-αμυντική, αν θέλετε, στάση του ελληνικού τύπου και της ελληνικής πολιτικής ελίτ είχε οδηγήσει πολλά διεθνή μίντια, ίσως και διεθνείς οργανισμούς εκείνη την εποχή, να χαρακτηρίσουν την Ελλάδα ως bullying state. Είναι πολύ επικίνδυνη και η Ελλάς δεν αντιδρά όσο θα έπρεπε. It's not surprising. It's not normal. It's everything we've seen before in other countries. It just demonstrates that this is a broader issue on both sides. Ομοζημία είναι μέτριο. Ζεστιμό. Το οδηγητήνο όδρεμε περίοδο από αυτά. Το τσβαρτοπλούτο απλάσανε. Στα κανάλια πλέον δεν μπορούμε να δούμε κάτι να αφορά το ζήτημα της ονομασίας, το μακεδονικό. Δηλαδή ούτε καν όταν έρχεται ο Νίμιτς και γίνεται μια συνάντηση εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Цензура или само цензура? Бидејќи во Македонија официално не постои цензура. Можам да спорам за албанците воопшто, па и нема да спешам ако кажам и за албанските медиуми, дека фактот дека спорот со Грција по името, веќе ние знаеме тука се рачуна као речка за понатамошното чекорење на Македонија кон владласите и интеграција. Πράγματα που λεγόντουσαν και λεγόντουσαν ανοιχτά και γραφόντουσαν ανοιχτά.